Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1059 την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλήμωνα. Φιλήμωνας, ίσως στοργικός, ένας άνθρωπος που είχε αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό, τη στοργή. Ξέρετε τα πει στοργή? Φροντίδα, λόγω της αγάπης του Θεού που ήταν εγκεχημένη στην καρδιά του. Διαβάζουμε από το πρώτο εδάφιο. Παύλος δέσμιος του Ιησού Χριστού και Τιμόθεος ο αδελφός, προς Φιλήμωνα των αγαπητών και συνεργών ημών και την Απφίαν, την αγαπητήν και άρχιπον των συστρατιώτημών και την κατοίκον σου εκκλησίαν. Χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ το Θεό μου και μνημονεύω σε πάντοτε τις προσευχές μου, ακούν την αγάπη σου και την πίστη την οποία έχεις προς τον Κύριον Ιησούν και εις πάντα στους Αγίους, δια να γίνει η κοινωνία της πίστεώς σου ενεργής, δια της φανερώσεως παντός καλού του εν ημίν εις Χριστόν Ιησούν. Διότι χαράν πολλήν έχομεν και παρηγορίαν δια την αγάπη σου, επειδή τα σπλάχνα των Αγίων ανεπάφθησαν δια σου, αδελφέ. Όθεν, αν και έχω εν Χριστώ πολύ παρησία να επιτάτω εισέ το πρέπον, όμως δια την αγάπη μάλλον σε παρακαλώ τι ούτως όν, ως Παύλος ο γέρον, τώρα δε και δέσμιος του Ιησού Χριστού, σε παρακαλώ υπέρ του τέκνου μου, τον οποίον εγέννησα εν της δεσμής μου, υπέρ του ονισή μου, ως της ήτο ποτέ άχριστος εισέ, τώρα δε εισέ και εισέ με είναι χρήσιμος, τον οποίον πέμπω πίσω, σι δε αυτόν του τέστητα σπλάχνα μου δέχτητη, τον οποίον εγώ ήθελα να κρατώ πλησίον μου, δια να μην υπηρετεί αντί σου εν της δεσμής του Ευαγγελίου. Χωρίς όμως τις γνώμες σου δεν θέλησα να κάνω ουδέν, δια να μην είναι το αγαθόν σου ως κατ' ανάγκη, αλλά εκουσίως, διότι ίσως δια τούτο εχωρίστη προς ώραν, για να απολάβεις αυτόν δια παντός σου χει πλέον ως δούλων, αλλά υπέρ δούλων αδελφών αγαπητών, μάλιστα είσαι με πόσο δε μάλλον είσαι, και κατά σάρκα και εν Κυρίω. Εάν λοιπόν έχεις σε με κοινωνών, δέχτητη αυτόν ως σε με. Και αν σε ειδίκησεν ίστι, η χρεωστή λογάριαζε τούτο είσαι με. Εγώ ο Παύλος έγραψα με την χείρα μου, εγώ θέλω πληρώσει, για να μην συλλέγω ότι και σε αυτόν έτοιμη χρεωστείς. Ναι, αδελφέ, ήθελα να λάβω εγώ ταύτην την χάρη παρά σου εν Κυρίω, ανάπαυσον μου τα σπλάχνα εν Κυρίω. Πεπιθώς την υπακοήν σου, έγραψα πως εξεύρον, ότι και πλειότερον από ό,τι λέγω θέλεις κάμι. Εν ταυτό δε ετοιμαζέμε και κατάλημα, επειδή ελπίζω ότι από το προσευχό σας θελοχαριστεί εις εσάς. Ασπάζονται σε επαφράσω στην εχμαλωτός μου εν Χριστώ Ιησού, Μάρκος ο Αρίσταρχος, Θυμάς, Λουκάς, συνεργή μου, η χάρις του Κυρίου μόνου Ιησού Χριστού ή μετά του Πνεύματος ημών. Αμήν. Τρεις άντρες πίστεως διαφορετικής ηλικίας, φυσικής αλλά και πνευματικής, αλλά και οι τρεις άντρες πίστεως. Απόστολος Παύλος, γέρον, έμπειρος στα πνευματικά, Φιλήμωνας, στοργικός, περπατών στην αλήθεια και στην αγάπη, με εμπιστοσύνη στο Θεό και στους Αγίους αδελφούς του, και Ονίσιμος, ένας που μόλις δέχθηκε το Χριστό, πίστεψε, αναγεννήθηκε, βαπτίστηκε με Πνεύμα Άγιο, και οι οποίοι δεν είναι συναρμολογημένοι εις εν, γιατί υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει ζήτημα, υπάρχει θέμα που δεν αφήνει τους τρεις να του συναρμολογήσει ο Θεός εις ένα. Άρα ο Παύλος που ήταν άνθρωπος και με την καθιερότητα των χειρών του έσωζε, δεν θα μπορεί στη συνέχεια. Ο Φιλήμωνας
που με στοργή φιλοξενούσε την Εκκλησία του Θεού μέσα στο σπίτι του, δεν θα μπορεί πλέον, και ο Νήσιμος που ξεκίνησε την πνευματική του ζωή δεν θα αυξάνει, και πρέπει αυτό να διορθωθεί. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα στηρίζεται σε έναν άδικο ανθρώπινο νόμο που είναι η δουλεία, αλλά άδικος ξεάδικος είναι νόμος. Και οι χριστιανοί υποτάσσονται στον νόμο του Θεού. Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα στον Παύλο είναι ότι κρατάει να τον υπηρετεί κάποιος, τον Ονίσιμο, που ανήκει σε άλλον. Δεν είναι δικός του δούλος, δεν του ανήκει. Και πρέπει να τακτοποιήσει την εκκρεμότητα αυτή, να επιστρέψει τα οφειλόμενα. Δεν είναι ο Ονίσιμος για να υπηρετεί τον Παύλο. Ο Ονίσιμος, βάσει της νομοθεσίας της άδικης ανθρώπινης, ανήκει στο Φιλήμωνα και πρέπει να υπηρετεί το Φιλήμωνα, και ο Παύλος λέει πρέπει να το διορθώσω αυτό. Πρέπει να διορθωθεί αυτό. Δεν μπορώ να αφήσω μια τέτοια εκκρεμότητα στη πνευματική μου ζωή. Δεν μπορώ να αφήσω μια τόσο σοβαρή πνευματική εκκρεμότητα, που για μας θα ήταν και ασήμαντη. Δεν πειράζει, μην πάει. Δεν μπορώ να αφήσω μια τόσο σοβαρή πνευματική εκκρεμότητα που θα με εμποδίσει να συνεχίσω την καρποφόρα και ευλογημένη πνευματική μου ζωή. Αλλά αυτό μπορεί να το κάνει στον εαυτό του, αλλά πρέπει τώρα κάποιος να συναρμολογήσει και τους άλλους δυο. Δεν είναι εύκολο. Γιατί ο Ονίσιμος αδίκησε και έκλεψε το Φιλήμωνα. Και προφανώς έχει βρει ειρήνη με τον Παύλο και δεν θέλει να επιστρέψει. Γιατί να επιστρέψω εκεί? Και τι θα αντιμετωπίσω αν επιστρέψω εκεί? Ντρέπεται, φοβάται τους νόμους, την αντίδραση. Αλλά όμως πρέπει να επιστρέψει για να φύγει από πάνω το βάρος του, να ζητήσει συγχώρεση, να μετανοήσει, να επιστρέψει στο Θεό. Αλλά για να επιστρέψει στο Θεό πρέπει ο Θεός να συναρμολογήσει και την καρδιά του Φιλήμωνα, να δεχθεί τον Ονίσιμο που τον έκλεψε, τον αδίκησε και δεν ξέρω τι άλλο του έκαμε, να τον δεχθεί να επιστρέφει με αγάπη, με συγχωρητικότητα. Μπερδεμένα τα πράγματα. Εάν δεν ξεμπερδευτεί το κουβάρι αυτό, παγίδες, ευνίδι ή φόβη, πλημμύρες, ταραχή. Πρέπει να ξεμπερδευτεί το κουβάρι. Ποιος θα το διορθώσει? Ποιος θα τους συναρμολογήσει αυτούς τους τρεις με αυτά τα προβλήματα που έχουν? Ποιος θα συναρμολογήσει τον Ονίσιμο με το Φιλήμωνα? Ποιος θα συναρμολογήσει το Φιλήμωνα με τον Ονίσιμο? Ποιος θα συναρμολογήσει το Φιλήμωνα με τον Παύλο για να τον υπακούσει τον Παύλο ο Φιλήμωνας? Ποιος θα συναρμολογήσει τον Παύλο με τον Ονίσιμο να τον ακούσει να πάει στο Φιλήμωνα? Μπέρδεμα. Και πρέπει τώρα να γίνει συναρμολόγηση. Το αποτέλεσμα δεν είναι οικείοι του Θεού. Δεν είναι συναρμολογημένοι σε ένα ναό κατοικητήριο του Πνεύματος του Αγίου. Τρεις Άγιοι άνθρωποι του Θεού, ασυναρμολόγητοι χωρίς να είναι ένα. Και πρέπει αυτό τώρα να διορθωθεί. Πρέπει το ρολόι να φτιαχτεί, πρέπει οι τρεις τους να συναρμολογηθούν. Πρέπει να διορθωθούν οι εκκρεμότητες, τα προβλήματα, για να έρθει η ευλογία του Θεού. Και στον Παύλο, και στον Ονίσιμο, και στο Φιλήμωνα. Δεν μπορεί να συνεχίσει το ίδιο να προχωράει έτσι το πράγμα. Δεν
Δεν γίνεται να προχωράει έτσι το πράγμα. Χρειάζεται διόρθωση. Εάν προχωρήσουν έτσι και κάνουν στραβά μάτια και κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν και δεν θέλουν να κάνουν αυτό που πρέπει, τότε παγίδες θα έρχονται, ταλαιπωρία θα έρχεται και δεν ξέρω μέχρι που θα φτάσει όταν θα έρθουν τα κύματα που δεν θα μπορούν να αναπνεύσουν πνευματικά. Θα πεθάνουνε. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό το θέμα να υπάρχουν εκκρεμότητες. Πρέπει να καταφέρουν να γίνουν οικοί του Θεού. Πρέπει. Και ο Απόστολος Παύλος παίρνει την πρωτοβουλία. Γιατί είναι ο άνθρωπος που έχει πραγματικά ζήσει με τον Χριστό και τον οποίο ο Θεός θα χρησιμοποιήσει. Γιατί τον Παύλο και όχι τον Φιλήμωνα? Γιατί αυτός είναι κατάλληλος σκεύος. Γιατί αυτό το κουρδιστήρι όχι το άλλο? Γιατί αυτό είναι το κουρδιστήρι για αυτό το ρολόι. Μπορεί να πάρεις οποιοδήποτε κουρδιστήρι. Τώρα πρέπει να φτιαχτεί το ρολόι που λέγεται Παύλος Φιλήμωνας Ονίσιμος. Και όχι μόνο αυτό. Και Απφία και Άρχιπος. Και όχι μόνο αυτό. Και η οικογένεια του Ονίσιμου. Και όχι μόνο αυτό. Και οι οικογένειες. Αμπέρδεμα. Πρέπει να τακτοποιηθεί, να μπει σε τάξη, να δουλέψει. Δεν είναι το πρόβλημα του Παύλου. Είναι και του Παύλου. Δεν είναι το πρόβλημα του Φιλήμωνα. Είναι και του Φιλήμωνα και της οικογένειάς του. Δεν είναι το πρόβλημα του Ονίσιμου. Είναι και του Ονίσιμου και της οικογένειάς του. Και όλοι αυτοί δεν είναι πια οικοί του Θεού. Και όμως η εκκλησία στις Κολοσσές, στη γειτονιά του Φιλήμωνα, φιλοξενείται στο σπίτι του Φιλήμωνα. Και όμως ο Χριστός έσωσε και βάφτισε με Πνεύμα Άγιο τον Ονίσιμο και από άχρηστο τον έκανε χρήσιμο. Και όμως ο Απόστολος Παύλος εξακολουθεί να είναι Απόστολος και διδάσκαλος των εθνών, αλλά θέλει διόρθωση. Και είναι πολύ σοβαρό, γιατί ο Παύλος το κατάλαβε, και είναι πολύ σοβαρό και εμείς να το καταλάβουμε. Να καταλάβουμε τα μπερδέματα της ζωής μας. Να καταλάβουμε τι είναι αυτό που μας κάνει να μην είμαστε οικοί του Θεού. Και ποιο είναι το βασικό πρόβλημα? Το βασικό πρόβλημα είναι η σχέση μας με το Θεό, που είναι αποκαταστημένη και εύκολα αποκαθίσταται με μετάνοια και επιστροφή, αλλά και οι σχέσεις μας με τους αδελφούς μας, που δύσκολα αποκαθίσταται και χρειάζεται ταπείνωση, μετάνοια, επιστροφή και ταπείνωση για να αποκατασταθεί. Ταπείνωση χρειάζεται από τον Απόστολο Παύλο να παρακαλέσει το Φιλήμωνα, ο Απόστολος των Εθνών, ο Φιλημονάκος, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά άλλο είναι ο Απόστολος Παύλος, άλλο είναι ο Φιλήμωνας. Και πρέπει τώρα ο Απόστολος Παύλος να τον πείσει όχι με διαταγές, αλλά με ταπείνωση, δηλαδή με την καθαρότητα των χειρών του Παύλου, να ο μη αθώος ο Φιλήμωνας να γίνει αθώος. Και γιατί δεν είναι αθώος? Γιατί δεν έχει συγχωρέσει τον Ονίσιμο, που κάνει μεγάλο κακό και θα πάθει μεγάλο κακό. Και το ξέρει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Φιλήμωνας θα πάθει μεγάλο κακό εάν δεν γίνει αποκατάσταση μέσα στην καρδιά του. Και ο Ονίσιμος το ίδιο και χειρότερο. Είναι ο φταίχτης, είναι ο ένοχος. Που πρέπει και αυτός τώρα να επιστρέψει και να ταπεινωθεί και να ζητήσει συγγνώμη για την αδικία που έκανε. Και τώρα ο Θεός βάζει σε τάξη τα πράγματα. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί είναι Θεός τάξεως.
Ονήσιμε, πάρε αυτή την επιστολή και πήγαινε στο Φιλίμωνα. Και ο Ονήσιμος πρέπει να πει ναι. Ποιος θα πείσει τον Ονήσιμο να πει ναι? Παντοδύναμος. Θα το πείσει ο Παύλος? Δεν πείθεται. Κανένας άνθρωπος δεν πείθεται από άνθρωπο. Και αν πιστεί από άνθρωπο, κάνει λάθος. Ποιος θα πείσει τον Ονήσιμο να πει αμήν, θα πάω, αν και δεν ξέρω τι με περιμένει εκεί από το Φιλίμωνα, την οικογένειά του και τους συνδούλους? Κάποτε είχε πάει ο Σεδεκία στον Ιερεμία και του λέει, τι να κάνω για να σωθώ που έβλεπε τα στρατόπεδα των Χαλδαίων? Και του λέει ο Ιερεμίας, πήγαινε και παραδώσου. Και ο Σεδεκίας τι είπε? Θα με ονειδήσουνε, φοβάμαι. Και δεν πήγε και χάθηκε. Εξαιτίας του κατεστράφει η Ιερουσαλήμ, εξαιτίας του κατεστράφησαν όλοι, τα παιδιά του σκοτώθηκαν και αυτός τυφλώθηκε. Γιατί? Φοβάμαι να πάω εκεί που μου λέει ο Θεός. Φοβάμαι να κάνω αυτό που μου λέει ο Θεός. Τρέπομαι. Και πώς θα με αντιμετωπίσουνε? Και τι θα γίνει? Ο Ονήσιμος όμως είπε, γιατί ο Θεός συναρμολόγησε την καρδιά του, είπε αμήν αδελφέ μου Παύλο. Πήρε το χαρτί, πιστεύω με καρδιά που έτρεμε, έφτασε στο σπίτι του Φιλίμωνα. Και ο Φιλίμωνας τώρα βλέπει μπροστά του τον Ονήσιμο και ένα χαρτί. Αλλά αυτό το χαρτί είναι ο Λόγος του Θεού. Λόγος του Θεού για το Φιλίμωνα ιδιαιτέρως, αλλά όχι μόνο. Δόξα στο Θεό. Και εμείς βλέπουμε δίπλα μας αυτόν ή αυτήν, αλλά έχουμε στα χέρια μας ένα χαρτί που είναι ο Λόγος του Θεού. Σήμερα να τακτοποιήσουμε τις εκκρεμότητές μας, αδερφοί. Να οικειωθούμε προς το Θεό. Να γίνουμε οικείοι του Θεού. Για να γίνουμε επικοδομούμενοι στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών, που είναι ο Λόγος του Θεού, συναρμολογούμενοι από τον ίδιο τον Θεό, να γίνουμε ναός Άγιος κατοικητήριον του Θεού. Γιατί αν είσαι χριστιανός και δεν είσαι ναός Άγιος κατοικητήριον του Θεού, χαλασμένο το ρολόι. Χαλασμένο. Άχρηστο. Δεν δίνει την ώρα. Δεν δουλεύει. Ρολόι είναι, αλλά δεν δουλεύει. Χριστιανός είναι, αλλά δεν δουλεύει. Και ο Φιλίμωνας παίρνει το χαρτί όπως εμείς πήραμε σήμερα το Λόγο του Θεού και διαβάζει τα ίδια λόγια που διαβάσαμε και εμείς. Αυτά που έγραψε όχι ο Απόστολος Παύλος, ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Γιατί και εμείς διαβάζουμε την αποστολή του, την επιστολή του Αποστόλου Παύλου ως Φιλίμωνες. Αλλά και ο Φιλίμωνας ήξερε, δεν το έγραψε ο Απόστολος Παύλος, αλλά ήταν Λόγος Θεού και εμείς σήμερα. Και λέει ωραία λόγια ο Απόστολος Παύλος στο Φιλίμωνα. Ευχαριστώ το Θεό για σένα, Φιλίμωνα, που δεν χωνεύεις τον Ονήσιμο και δεν τον θέλεις πίσω. Ευχαριστώ το Θεό για σένα που είσαι θυμωμένος με τον Ονήσιμο, αγριεμένος με τον Ονήσιμο. Ευχαριστώ το Θεό για σένα, γιατί ακούω την αγάπη που έχεις και την πίστη που έχεις προς τον Κύριο Ιησού Χριστό και σε όλους τους Αγίους, εκτός από τον Ονήσιμο. Αυτό τον Ονήσιμο δεν το χωνεύω. Δόξα στον Θεό. Μόνο αυτό είναι. Όλους άλλους αγαπάω. Χάρηκα πάρα πολύ, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού στο Φιλίμωνα, γιατί αναπαύεις στο σπίτι σου τα σπλάχνα των αδελφών σου. Και τώρα έρχεται το κρίσιμο σημείο της αποκατάστασης.
Αν και έχω μεγάλη παρησία να σε διατάζω, έχει παρησία ο Θεός να σε διατάζει. Του έχεις δώσει την εξουσία να σε διατάζει. Λέει, δεν σε διατάζω όμως, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Και σε παρακαλώ για αυτόν τον μασκαρά των ονείσιμων. Αλλά από τώρα δεν είναι μασκαράς, τώρα είναι παιδί του Θεού. Τώρα δεν είναι άχρηστος, τώρα είναι χρήσιμος. Σε παρακαλώ για τον ονείσιμο, που τώρα πια δεν είναι κλέφτης, δεν είναι δραπέτης, αλλά είναι παιδί του Θεού ευλογημένο. Σε παρακαλώ, δέξου τον ονείσιμο που είναι τα σπλάχνα μου, στοργή και Φιλήμωνα. Δέξου τώρα τον ονείσιμο. Να ξέρεις, λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει ο Θεός, ότι θα μπορούσα να κρατήσω τον ονείσιμο δούλο μου και έχω την εξουσία, αλλά επειδή ξέρω ότι ανήκει σε σένα, στον στέλνω. Μπορώ να τον κρατήσω, μπορούσα να τον κρατήσω, να είναι δούλος μου, να είναι δικός μου, αλλά επειδή ανήκει σε σένα, στον στέλνω. Γιατί δεν θέλω να τον κρατήσω χωρίς την έγκρισή σου. Γιατί σου ανήκει, είναι δικό σου ο Ονείσιμος, Φιλήμωνα. Γιατί θέλω να τον δεχτείς και δεν θέλω να τον κρατήσω με το ζόρι, αλλά ούτε και εσύ να τον δεχτείς με το ζόρι. Γιατί εάν και αν και έκανε ό,τι έκανε, αν και σε έκλεψε, σε ταλαιπώρησε, σε σκανδάλισε, για σκέψου μήπως ο Θεός το έκανε αυτό μέχρι σήμερα για να έχεις πια δίπλα σου τον Ονείσιμο, όχι σαν δούλο σου αλλά σαν αδελφό σου εν Χριστώ, σαν συναρμολογημένο αδελφό σου με ταυτού. Μήπως όλο αυτό το έκανε γιατί οι δυο σας δεν μπορούσατε να συναρμολογηθείτε και έτσι έπρεπε να φτάσει μέχρι τον Παύλο, να ενεργήσει ο Θεός να συναρμολογήσει τη ζωή του Ονείσιμου, ώστε συναρμολογημένος ο Ονείσιμος εις ναών Άγιων Κατοικητήριων του Θεού να έρθει σε σένα και να συναρμολογηθείτε οι δυο σας σε ναών του Θεού Κατοικητήριων του Πνεύματος του Αγίου. Που ξέρεις αν όλα αυτά δεν τα έκανε για να μπορεί σήμερα να είναι πραγματοποιήσιμο η συναρμολόγησή σας. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, αν με έχεις κοινωνό σου, φίλο σου, δέξου αυτόν σαν και εμένα. Και ο Φιλήμωνας διάβαζε. Αυτά δεν τα γράφει ο Παύλος, τα γράφει ο Χριστός. Αν με έχεις κοινωνό σου, αν είναι φίλος σου ο Χριστός, αν είμαι φίλος σου, τότε θα δεχτείς τον Ονείσιμο όπως δέχεσαι και μένα τον Χριστό. Αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο. Αλληλούια. Τι όμορφη που είναι η συναρμολόγηση που κάνει ο Θεός. Και αν σου χρωστάει κάτι και αν σε αδίκησε, λογάριασέ το σε μένα που είμαι πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Λογάριασέ το σε μένα που έδωσα την ψυχή μου για σένα. Μην το λογαριάσεις αυτόν, αθώωσέ τον, αυτόν και καταδίκασε μένα, λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει ο Χριστός. Θεέ μου, τι Θεός είναι αυτός που έχουμε, αδέρφοι. Τι τελειώτης είναι αυτή. Κάθε φορά
εκπλήσωμαι και κλαίω με το Θεό. Είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα ο Λόγος του Θεού, η δύναμη του Θεού. Πώς μας συναρμολογεί έτσι και μας κάνει ένα σήμερα. Πού θα γινόμαστε ποτέ? Ποτέ δεν θα γινόσουν εσύ ένα με μένα. Πού να με έβρισκες, πού να σε έβρισκα? Και σήμερα ο Χριστός με το Λόγο Του μας συναρμολογεί και μας κάνει ένα. Δεν συναρμολογούμε εγώ με σένα. Ο Χριστός συναρμολογεί εμένα με σένα και σένα με μένα και με όλους. Πεπιθώς λοιπόν στην υπακοήν σου. Μα πώς είσαι πεπιθώς στην υπακοήν του Φιλήμωνα, ο οποίος βράζει? Που δεν χωνεύει το Φιλήμωνα, τον Ονίσιμο. Πώς είσαι πεπιθώς? Γιατί ελπίζω στον Κύριο που είναι ο συναρμολογητής μας. Δεν εμπιστεύομαι σένα. Το Χριστό εμπιστεύομαι που θα μεταμορφώσει εσένα. Το Χριστό εμπιστεύομαι. Πεπιθώς λοιπόν στην υπακοήν σου έγραψα προς εσένα, γιατί ξέρω ότι και πλειότερον περισσότερα από όσα σου λέω εσύ θα κάνεις, γιατί ο Θεός ενέργησε και ενεργεί με το Λόγο Του στην καρδιά σου και στη ζωή σου. Να γιατί, λέει η αδερφή κάτι, το ξαναδιαβάζω τώρα για να το προσέξουμε, το εδάφιο 5. Ακούον την αγάπη σου και την πίστη την οποία έχεις προς τον Κύριο Ιησούν και σπάντα στους Αγίους. Την αγάπη το καταλαβαίνω, προς πάντα στους Αγίους. Την πίστη το καταλαβαίνω στον Ιησούν Χριστόν. Την πίστη στους Αγίους δεν την καταλαβαίνω. Και εδώ στηρίζονται οι αιρετικοί που λένε οι Άγιοι είναι στον ουρανό και πιστευόμαστε τους Αγίους. Όχι, οι Άγιοι είναι εδώ, τους οποίους αγιάζει ο Χριστός, και όταν τον αγιάσει τον αδελφό μου ο Χριστός τον εμπιστεύομαι. Αμήν. Ποιους εμπιστεύομαι? Τους αγιασμένους από τον Χριστό. Πώς τους εμπιστεύομαι? Γιατί εμπιστεύομαι τον Χριστό. Και ο Παύλος πώς εμπιστεύεται τον Φιλήμωνα? Σκεφτείτε τι ήταν ο Φιλήμωνας, αδικημένος, τιμωμένος, αγριεμένος. Και λέει είμαι βέβαιος. Είμαι βέβαιος ότι θα κάνεις πιο πολλά από αυτά που σου λέω. Γιατί? Γιατί ο Λόγος του Θεού ενεργεί στην καρδιά σου. Αυτό το γραμματάκι που σου στείλα είναι Λόγος Θεού και ενεργεί στην καρδιά σου. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, ετοίμαζέ μου και τόπο, γιατί θα έρθω να σε επισκεφθώ και να μιλήσουμε στόμα με στόμα. Μετά από αυτό θα έλθει και ο Παύλος να συναντήσει τον Τιμόθη, τον Φιλήμωνα. Μετά από αυτό θα έρθει και ο Χριστός πια να συναντήσει τον Φιλήμωνα. Μέχρι τώρα πήγαινε ο Φιλήμωνας και συναντούσε τον Χριστό. Τώρα θα πάει ο Χριστός να συναντήσει τον Φιλήμωνα. Γιατί? Γιατί είναι χρήσιμο, πολύτιμο σκεύος εκλογής του στα χέρια του, που με την καθαρότητα των χειρών του θα σώζει και τον μη αθώον. Ποιος είναι ο μη αθώος? Ο Ονίσιμος. Και πώς θα σώζει τον Ονίσιμο? Με την συγχωρητικότητά του και τη μακροθυμία του. Γιατί? Γιατί αν πει δεν σε θέλω, πάει ο Ονίσιμος, χάθηκε. Πού θα πάει, τι θα κάνει? Να η καρδιά του κατεστραμμένη. Όμως είναι πεπιθός εις το Φιλήμωνα ότι θα κάνει πιο πολλά από ό,τι του λέει, δηλαδή πιο πολύ αγάπη θα δείξει, πιο πολύ στοργική, πιο στοργικός θα γίνει. Είναι στοργικός. Πιο στοργικός θα γίνει. Σε ποιόνες? Αυτόν που δεν χώνευε, τον Ονίσιμο. Και τώρα θα έρθω να σε επισκεφθώ. Τώρα θα έρθω γιατί είσαι σκεύος πολύτιμο στους οφθαλμούς μου, για να σε δοξάσω. Αμήν. Σήμερα αδελφοί, να τακτοποιήσουμε τις εκκρεμότητες μας. Όλες. Όπως ο Παύλος λέει, Φιλήμωνα τακτοποιήσου, Ονίσιμε τακτοποιήσου. Έτσι μας λέει και ο Χριστός. Αδελφέ, τακτοποιήσου. Έσφαλες, μετανόησε.
πήγαινε και ζήτησε συγχώρεση. Έσφαλαν σε σένα και σε αγρίεψαν ταπεινό σου. Γιατί θα έρθει ο Κύριος να σε επισκεφθεί. Αμήν Χριστέ. Ήταν κάποιος να βαφτιστεί, αλλά δεν έχουμε βάλει νερό. Ο Εμίλιος είναι εδώ.